Έχεις και ανθρωποφόβος. Και έλεγε τέλος ότι... Καλή ψέματα, αλλά στην ταβέρνα που είχαμε πάρει τις προάλλες τα τσάκησες τα ψάρια, τα κακόμοιρα. Α, σε ποια ταβέρνα, να κάνουμε και τη διαφήμιση μας. Στο Θανάση. Στο Θανάση. Στο Θανάση, στο Τουρκολίμα. Γεια σου, Θανάση. Βαγγίρ, παρακαλώ. Βαγγίρ, γεια σου. Φωτογραφία, Θανάση. 10 προσκλήσουμε από εδώ, από την εκπομπή για το Θανάση, έτσι. Το Θανάση, βεβαίως. Πώς θα τις πάρουμε. Οι 10 πρώτοι που θα έρθουν εδώ, δεν θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι είναι ζωντανή εκπομπή. Όχι, άμα περάσουν από το Sky. Άμα περάσουν. Από το Sky. Μπράβο, θα αφήσουμε 10 προσκλήσεις στο Sky για το Βαγγίρ, παρακαλώ. Και έλεγε, με έλεγε τέλος πάντων Ζόμπι, έλεγε ότι τριγυρνώ στους δρόμους της Αθήνας. Πώς επιχειρηματολογούσε, αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, και ότι αν είναι δυνατόν να πληρώνετε μια τέτοια δουλειά. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω, δεν πληρώνεις εσύ. Άλλο καπέλο. Λοιπόν, και νομίζω όμως από ενός μου και πέρα οι κριτικές είναι όλες καλές. Έχεις καμιά κριτική κακή πρόσφατη. Εγώ διαβάζω πάρα πολύ καλές παντού. Για πες μου, αλήθεια, τι λένε, έτσι να ξέρω παντού. Γιατί έχω καιρό να λέω. Διαβάζετε, πρώτο. Όχι, εντάξει, ξέρω ότι. Ξέρεις, είναι αναλόγως. Είναι σημαντικά περιοδικά που μπορεί να διαβάσει κακές κριτικές ναι. ή να ακούσει κακές κριτικές από κάποιους ανθρώπους και δεν σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει όμως. Πρόσεξε, είναι ανάλογα τον άνθρωπο, ανάλογα το περιοδικό, την εφημερίδα. Σε ενδιαφέρει δηλαδή ποιος τη λέει. Δηλαδή μπορεί να ακούσει από κάποιον άνθρωπο μια κακή κριτική και να πραγματικά να στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Επηρεάζει. Να μην μπορώ να λειτουργήσω. Από τα νούμερα. Από τα νούμερα όχι και τόσο. Δεν έχεις δηλαδή άγχος. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ καλά. Όχι, απλώς είναι... Κοίτανε, έχω άγχος. Μερικές φορές νιώθω ότι είναι σαν να δίνω εξετάσεις. Ενώ ξεκίνησα και εγώ λέγοντας ότι εντάξει μου, τώρα ποιος θα ασχολείται με αυτά τα πράγματα. 700 μηχανάκια είναι. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Μετά καταλαβαίνεις όμως από τον ανταγωνισμό και από όλη αυτή την ιστορία ότι θα πρέπει και εσύ να κοιτάς. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις ένα άγχος. Πιστεύεις ότι είναι έγκυρος αυτός ο τρόπος τηλεμέτρησης της θεματικότητας? Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, αλλά από ό,τι ακούω είναι έγκυρος, αλλά πολύ μικρό το δείγμα. Οπότε δεν ξέρω. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνεις βέβαια και από μόνος σου, έξω από τη δράση του κόσμου, από, ναι. από αυτά που σου λέει ο Φίλιππος. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη τηλεμέτρηση. Βγαίνεις έξω ναι, νομίζω ότι έτσι μπορείς να καταλάβεις καλύτερα μερικά πράγματα. Το καταλαβαίνεις και με τους φίλους σου, δηλαδή όταν κάθεσαι στο σπίτι και παρακολουθείς την εκπομπή. Ποιοι γελάνε, ποιοι είναι έτοιμοι να κάνουν ζάπινγκ, σου λένε ξέρω εγώ δεν βάζουμε από εκεί καλύτερα, μήπως δούμε λίγο τζίμα που έχει και μια άλλη ποιότητα ή να δούμε λίγο πρετεντέρι, κάτι πιο ουσιαστικό. Στο έχουν κάνει αυτό. Αμέ. Ειδικά οι φίλοι μου. Εσύ το έχεις κάνει στον εαυτό σου. Κι εγώ το έχω κάνει, ναι. Το είχα κάνει σε κανένα δύο κομπές, θυμάμαι ότι είχα βρει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους γείτονες. Γιατί πραγματικά οι γείτονες στην ώρα την Τετάρτη είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Είναι πάρα πώς πολύ καλοί. Τους καλλιτέχνες, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, αυτοί που σου αρέσουν. Δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, είναι διάφοροι. Ναι, οι διάφοροι. Δεν ξέρω, σαν το φαγητό, πεινάμε σήμερα, τι θέλουμε να φάμε, κάπως ναι. έτσι. Ανάλογα με τη διάθεση που έχουμε, με. Μπορεί με κάποιο να σου ρωτήσω, ναι. μπορεί κάποιο να το μισείς. Ή να μην. Δεν σ' αρέσει καθόλου το χιούμορ ή το η δουλειά σου. Δεν θα το καλέσεις. Προς το παρόν όχι. Όχι. Θα με ενδιαφέρει να το κάνω και αυτό αργότερα. Ναι. Έχει και αυτό ενδιαφέρον. Αλλά έχει μια άλλη δημοσιογραφική προσέγγιση, έναν άλλο χαρακτήρα εκπομπής. Εμένα με ενδιαφέρει το προσωπικό προς το παρόν σου ύφος. Κάνω... Το περνάς, το φαίνεται δηλαδή. Το δείχνεις ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον πάω. Βέβαια. Απέναντι. Νομίζω ότι με το που το, μόνο που τον καλώ στην εκπομπή είναι δεδομένο αυτό. Ότι το ναι. συμπαθώ. Σήμερα τον τι εκτιμώ. Φαγητό θες να φας. Σήμερα θα ήθελα να φάω, παρακαλώ. Ναι. Ένα φαγητό. Ψάρι που να περιέχει. Ναι. Οπωσδήποτε. Γαύρο. Γαύρο. Πάρα πολύ σωστά. Γαύρο, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και λίγο Μπάγκεβιτς μέσα. Και λίγο Ιωαννίδη. Πότε θα μας καλέσει την εκπομπή σου. Και ποιος δεν τα θέλει. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την τελευταία εκπομπή το Ακουνοδής μαζί, παιδιά. Ναι. Βεβαίως, ευχαρίστω. Έτσι, να το πούμε από τώρα. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Εντάξει. Το λέμε. Ελάτε στην εκπομπή, δεν θα είναι κανείς εκεί. Το ξέρετε τον έβδο. Που λέει κάποιο σε μια δουλειά. Έλα σπίτι μου, δεν θα είναι κανένας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν θα είναι κανένας. Λοιπόν, μια ερώτηση γιατί πάμε προς το τέλος. Α, κι άλλη ερώτηση. Νομίζεις πως η τηλεόραση θα είναι η κύρια απασχόλησή σου για τα επόμενα χρόνια ή θα ασκήσεις την δικηγορία? Τα λέω όλα τώρα. Ναι, αυτό δεν το είπαμε. Δεν το ξέρουμε. Είναι δικηγόρος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος. Πες το. Κοίτανε, μετά τα τελευταία που είδα. Αυτή κάτι έχει να δει. Μετά τα τελευταία που είδα και με την υπόθεση Βαγιονή, ναι. Λικουρέζου κλπ. Ναι. Πραγματικά εκεί είπα ότι όχι. Μάλλον θα ακολουθήσω. Παιδί μου, οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δικηγορία. Άρα τηλεόραση. Θα βάζουν τα γέλια με κουστούμι στο δικαστήριο. Σαν ποιον θα ήταν. Σαν τον Πουλικάκο στους Αφέρ. Μου ήρθε μια ιδέα, μην μιλάτε. Αν ήσουν δικηγόρο αυτή τη στιγμή. Και ήθελες να υπερασπιστείς τη Λιάνα. Ποια Λιάνα? Τη Λιάνα αυτή. Α, τη Λιάνα, νομίζω ότι... Για κάνε ένα κομμάτι αγόρευσης, κύριε δικαστέ. Κυρίες και κύριοι,
μη βλέπετε αυτό το κορίτσι, αυτό το νεαρό κορίτσι που κάθεται δίπλα μου. Μη βλέπετε τα μελαγχολικά της ματάκια. Μη βλέπετε το ύφος της που είναι γεμάτο συντριβή. Αυτό το κορίτσι πραγματικά θα διαπρέψει. Είμαι καλός. Πάρα πολύ καλός. Προσλαμβάνεσαι. Με την υπόθεση. Τα λεφτά που συμφωνήσαμε μετά. Άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστάρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν εκεί. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Πάμε για τα μπουγέλα μας. Πάμε.